καλή λύση. Ποια είναι αυτή? Δεν την ακούω από κανένα κόμμα. Ναι. Δεν την ακούω από κανένα τεχνοκράτη. Μάλιστα. Δεν την ακούω από κανένα δημοσιογράφο. Γιατί φτάσαμε να έχουμε ανάγκη τα λεφτά της Τρόικα? Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί αν δεν είχαμε ξεφτυλίσει τόσο πολύ το κράτος, δεν θα είχαμε ανάγκη το μνημόνιο και την Τρόικα. Κάποιοι λοιπόν ξεφτύλισαν το κράτος, και αυτό που το έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, ναι, και φτάσαμε στην ανάγκη του μνημονίου. Λέω λοιπόν, όλα αυτά που γίνονται αυτές τις ημέρες, μάλιστα, οι προκλήσεις οι οποίες έρχονται μέσα στη Βουλή και πράγματι μας δημιουργούν τεράστιο προβληματισμό και μάλιστα αγωνία στα κόμματα, είναι για να πάρουμε την τέταρτη δόση. Γι' αυτό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, εάν δεν χρειαζόμαστε τέταρτη δόση, δεν έχουμε κανένα λόγο να υποκύψουμε σε αυτά τα πράγματα που επιβάλλει η Τρόικα. Λέω λοιπόν, ποιος θα μας δώσει τα 15 δισεκατομμύρια? Απλά είναι τα πράγματα. Να διώξουμε κλωτσιδών την Τρόικα. Μάλιστα. Να πούμε δεν έχουμε ανάγκη άλλο το μνημόνιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα προχωρήσουμε μόνοι μας. Μπορούμε να προχωρήσουμε μόνοι μας εκεί που κατάντησαν την Ελλάδα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία? Ας απαντήσει κάποιος. Δεν μπορεί να απαντήσει κάποιος, γιατί όλοι γνωρίζουν, ναι, ότι είναι τέτοια η κατάντια μας. Μάλιστα. Που χρειαζόμαστε δυνάστες. Είμαστε εθελοντές πλέον, ραγιάδες, γιατί μας το επέβαλαν οι προύχοντες όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, ο ελληνικός λαός, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, διότι το ακούτε όπου πάτε και όπου σταθείτε, λέει: εγώ δεν αρνούμαι να πληρώσω. Δεν αρνούμαι να πληρώσω το εισιτήριό μου ή τα διόδια μου, αλλά δεν μπορώ αυτές τις υπερβολικές αυξήσεις, οι οποίες συνδυάζονται με τη μείωση μισθών, εισοδημάτων, τα ξέρετε όλα αυτά. Γιώργο, άκουσε πια. Μήπως έχουν υπερβάλει? Αυτό το ψέμα, ναι, δεν μπορώ να το μεταφέρω από τα δικά μου χείλη και όλη αυτή την παραπληροφόρηση. Η Ευρώπη έχει ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση, ναι, για να μπορέσει να συνεχίσει να τη βοηθάει, ότι ο μέσος όρος του κατακεφαλής εισοδήματος από 24.000 ευρώ που πρέπει, είναι σήμερα, ναι, πρέπει να κατέβει στις 17, δηλαδή στα 2 τρίτα. Θα πτωχεύσουμε όλοι, Γιώργο. Η Mercedes θα γίνει Opel, η Opel θα γίνει Fiatάκι, το Fiatάκι θα γίνει Πατίνι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, ποιος θα πονέσει περισσότερο? Ο πιο αδύνατος. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Μην την αλλάζουμε. Εφόσον δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το νόμισμα, έπαψε να είναι εθνικό, ερήμην του ελληνικού λαού, γιατί δεν έγινε δημοψήφισμα τότε από τον κύριο Σιμίτη, θα υποτιμηθεί εσωτερικά η ζωή μας. Από εκεί και πέρα, θα γκρινιάξουμε, θα φωνάξουμε, θα πλαντάξουμε. Δύο λύσεις έχουμε. Ή θα προσαρμόσουμε τη ζωή μας σε αυτή την νέα τάξη πραγμάτων, ή θα επαναστατήσουμε και κάνουμε την ισία τη χώρα. Εγώ ανάμεσα στα δύο, δυστυχώς για κάποιους, προτιμώ την προσαρμογή, όσο επώδυνη και κοπιαστική να είναι. Φοβούμε λοιπόν ότι η εξέγερση δεν θα προσφέρει, δεν θα λύσει προβλήματα, αλλά θα επιδεινώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς λοιπόν λέτε ένα πλαίσιο ότι ναι, ακολουθούμε αυτό το πρόγραμμα κάπως ελαφρύτερο, κύριε Πρόεδρε. Διότι εδώ, Γιώργο, υπάρχει ένα βάρος και μας το έχετε πει 100 φορές. Ναι. Μα δεν με κατάλαβε. Δεν είναι στο χέρι μας. Δεν είναι στο χέρι μας. Δεν είναι στο χέρι μας, θα πούμε, αντί για να πληρώσουμε σε 30, να πληρώσουμε σε 50 ή σε 40. Γιώργο μου, ναι, δεν κυβερνάμε τη χώρα η πολιτική. Αλλά δεν κυβερνάει η εκτελεστική εξουσία. Ναι. Κυβερνάει η Τρόικα. Μάλιστα, αυτό είναι. Και αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι λίγο. Σε λίγο η κυρία Μέρκελ, ναι, θα επιβάλλει επίτροπο σε κάθε υπουργείο ο οποίο αναφέρεται. Δηλαδή αυτό που γινόταν επί 7 ετίας, μάλιστα, θα γίνει τώρα με το Γερμανό επίτροπο. Και λέω λοιπόν, μπορούμε να απαλλαγούμε από τον δυνάστη? Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μπορούμε. Πάμε, γυρούσι. Εφόσον δεν μπορούμε όμως, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, ναι, δεν είναι άχρηστα. Όχι. Κάποια από αυτά είναι χρήσιμα. Έπρεπε να είχαν γίνει. Κάποια, έτσι, κάποια θα μπορούσαν να πούμε μια προσαρμογή. Η δικιά μου θέση είναι, ναι, ότι το βάρβαρο της υποθέσεως, ναι, είναι ότι προσπαθούν μονομιάς να τα περάσουν. Α, όλα. Αυτό είναι. Και αυτό δημιουργεί έντονους κραδασμούς στην κοινωνία. Αυτό είναι. Όμως, κανείς δεν πρέπει να πιστέψει κατά καμία έννοια, μάλιστα, ότι η ζωή του θα είναι εξίσου χαλαρή και χύμα όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, που μας οδήγησαν στο αδιέξοδο. Όπως το λέτε είναι. Θα σοβαρευτούμε λίγο περισσότερο, θα δουλέψουμε περισσότερο. Κάποια κεκτημένα εκβιασμών θα πάνε σπίτι τους. Λοιπόν, θα είμαστε λίγο πιο εργατικοί, λίγο πιο φιλόπονοι. Λοιπόν, αυτό το χύμα ότι δουλεύουμε 3 ώρες, κοιμόμαστε στις 3 για να πάμε σε 7 η ώρα στο γραφείο θεωρητικά, ότι έχουμε τις περισσότερες αργίες στον κόσμο,
ότι κάνουμε άλλες τόσες κοπάνες. Όλα αυτά τα οποία συνέθεταν τη ζωή μας και είχαν το αποτέλεσμα της πτώχευσης, γιατί ζούσαμε με δανεικά, δεν θα είναι ίδιο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που θέλω εγώ, Γιώργο, ναι, να βρούμε τον τρόπο η επιστροφή της πολιτικής να περάσει στα δικά μας χέρια. Έτσι είναι. Τώρα αυτό είναι. Δεν είναι στα χέρια μας. Δεν είναι στα χέρια σας. Δεν είναι στα χέρια μας. Θα πάμε μέσα στη Βουλή να πούμε ορισμένα πράγματα. Και? Ωραία. Θα μιλάω σε ποιον, να με ακούει ο κύριος Λοβέρδος. Εφόσον ο Λοβέρδος έχει αφεντικό. Ό,τι και να του πω του Λοβέρδου. Και ο Λοβέρδος, νομίζετε, δεν είναι φύση άνθρωπος ο Ανδρέας ο Λοβέρδος. Ιδιαίτερα. Εξαιρετικά έφυση. Ωραία. Δεν ξέρει ότι αυτό έχει κόστος. Δεν ξέρει ότι αύριο το πρωί κινδυνεύει η πρωτιά του. Δεν ξέρει ότι αύριο το πρωί κινδυνεύει το επόμενο πολιτικό του βήμα από τη λαϊκή αγανάκταση. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Είναι το αφεντικό που το τραβάει το αυτή. Η καυτή ανάσα της Τρόικας. Είναι σωστή η παρατήρησή σας, κύριε Πρόεδρε. Πριν περάσουμε στα όσα γίνονται στη Μεσόγειο και σας θέλω, επειδή εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είδατε περισσότερα από πολλούς άλλους και ζήσατε περισσότερα επίσης από πολλούς άλλους, θέλω να σας θέσω το εξής θέμα. Ο πολίτης στην καθημερινότητα με το κράτος. Ωραία, να δώσω. Να πληρώσω το φόρο μου, να δεχθώ τη μείωση του μισθού, να δεχθώ αυτό, να δεχθώ εκείνο, να δεχθώ το άλλο. Εμένα το κράτος τι μου δίνει? Αισθάνεται ασφαλής ο Έλληνας. Έχει παιδεία ο Έλληνας. Έχει γιατρό ο Έλληνας. Έχει φάρμακο ο Έλληνας. Έχει δρόμους ο Έλληνας. Έχει όλα αυτά τα Γιώργο, πράγματα. Πρέπει να πούμε αλήθεια. Έχει το κοινωνικό μέρισμα. Τώρα έχει πάψει, ναι, εδώ και πολύ καιρό να θέλει κανείς να γίνεται ευχάριστος και να είναι πολιτικά της. Πρέπει να πούμε αλήθειες. Είναι Κράμερ εναντίον Κράμερ. Πολίτης εναντίον πολίτη. Ποιος δεν εξυπηρετεί τον πολίτη? Ένας άλλος πολίτης, ο οποίος έμαθε σε ένα άλλο τρόπο διαχειρίσεως της δημοσίας θέσεώς του. Είναι αυτός ο οποίος βαριέται, ο οποίος του λέει περνά αύριο, ξανά έλα αύριο. Η πολιτεία προσπάθησε να δομήσει ένα κράτος δικαίου, αλλά αυτό απερίφθη από τους ίδιους τους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι, για τα δεινά της Ελλάδος δεν είναι οι πολίτες? Ακυρώθηκε από μια νοοτροπία με την οποία μπολιάστηκαν οι πολίτες από κακούς πολιτικούς. Αυτό είναι θέμα, Γιώργο μου. Δεν υπήρχε ένα παράδειγμα. Έχεις πάει ποτέ Παρασκευή ανάμεσα σε αργία Πέμπτης και Σαββατοκύριακου? Ποιος φταίει? Είναι μια νοοτροπία η οποία διωγγώθηκε. Όταν τα ραντεβού στο ΙΚΑ πολλαπλασιάζονται, κάτι φταίει. Πρώτον, ίσως όχι σωστή οργάνωση, όχι ο απαραίτητος αριθμός και μια νοοτροπία. Κοίταξε, παίρνω από το γραφείο. Είναι ψέμα αυτό? Γιατί πρέπει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο? Εγώ θα σου πω το άλλο. Εγώ βέβαια θα μπορούσα εύκολα να πω, ναι, ότι χρειάζονται νέες προσλήψεις. Νέοι γιατροί. Ναι, εύκολο. Ποιος θα τους πληρώσει? Όταν το κράτος δεν θα πληρώσει αυτούς που έχουν. Από τη στιγμή όμως που μου ζητάς εμένα να πληρώσω όλες τις ασφαλιστικές φορές και είμαι συνεπής και πληρώνω συνεχώς, ως κράτος οφείλεις να μου έχεις και το γιατρό και το φάρμακο και τη συγκοινωνία και όλα τα υπόλοιπα. Όταν πληρώνω το εισιτήριό μου, θέλω να έχω και το μέσο μεταφοράς. Και φρόντισε να μου το έχεις. Αυτή είναι, Γιώργο, μια... εάν θέλεις να έρθεις μέσω μεταφοράς, ναι, πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει να το πληρώσεις. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, για να κάνουμε κοινωνική πολιτική, και πώς άλλος θα μπορούσε να γίνει όταν υπάρχουν άνθρωποι με 600 ευρώ που ζουν, κάποιος άλλος θα πληρώσει το εισιτήριό σου. Και διερωτώ με, είναι δίκαιο αυτός που μένει στην Ιεράπετρα ή στην Άρτα να πληρώνει την επιδότηση του εισιτηρίου του Αθηναίου? Ο Αθηναίος πληρώνει, έτσι, και την επιδότηση του πλοίου όμως που πάει στα νησιά του Αιγαίου, ναι, ναι, και το ξέρετε. Άρα λοιπόν, ναι, αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Ο ένας προσπαθεί, έτσι, να φορέσει το βάρος του στον άλλον. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το εισιτήριο για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτόνομα χωρίς επιδοτήσεις έχει υπόψη είναι πάνω από το διπλάσιο από ό,τι είναι σήμερα. Δυσφάσταχτο, έτσι δεν είναι? Λαμβανωμένου υπόψη είναι και των αμοιβών που έχει ο καθένας. Όμως, το να απαιτεί κάποιος να λειτουργήσει μια επιχείρηση στον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων τους οποίους εξέθρεψε το δημόσιο για πελτιακές σχέσεις προκειμένου ένα κόμμα να εκλεγεί. Αυτό έχει τη βάση του. Λοιπόν, όταν σήμερα έρχεται και σου λένε οι ειδικοί ότι μπορεί να λειτουργήσει τον τάδε τομέα με τον τρίτο της συνθέσεως, τι να κάνουμε? Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι αυτό το επάγγελμα το κάνω 45 χρόνια. Και κάποιοι λένε ότι δεν το κάνω τόσο άσχημα. Λοιπόν, σου λέω ότι μπορώ να λειτουργήσω πιο αποδοτικά την ΕΡΤ με το 1 τρίτο των υπαλλήλων. Με το 1 τρίτο. Πιο αποδοτικά. Από εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να πληρώνεις εσύ, να πληρώνει ο πολίτης την ΕΡΤ επάνω για να λειτουργεί με υπερτριπλάσιο προσωπικό. Είναι σωστό? Αυτό λοιπόν συμβαίνει σε πάρα πολλές ΔΕΚΟ. Φορτώνανε. Η εύκολη λύση. Έλεγα κάποτε σκοπτικά ότι εάν σε αντίσει άνθρωπο στην Ολυμπιακή είναι από τη Λιβαδιά. Γιατί είχε περάσει ένας
διοικητής, ο οποίος ήταν από εκεί. Αυτό που οδήγησε στο κλείσιμο της Ολυμπιακής και την εχώρηση σε έναν μεγάλο επιχειρηματία. Είναι μια πραγματικότητα. Εμείς θέλουμε τώρα να παίρνουμε λεφτά από την Ευρώπη, διαρκώς όλο και περισσότερο, και να τα σκορπάμε σε μια πολιτική ελόγηση. Δεν θα μας τα δώσουν. Μες. Υπάρχουν μέτρα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει και τα φέρνει το μνημόνιο και δεν διαφωνεί κανείς προς αυτή την κατεύθυνση. Τα κλειστά επαγγέλματα. Τα κλειστά επαγγέλματα, Γιώργο. Τώρα... Έπρεπε να το κάνουν από το 1974. Εδώ και 20 χρόνια. Ρα, τώρα, όπως πάνε το κάνουν, κακό θα κάνει. Είμαστε σε μια ύφεση, σε μια καχυξία που δεν αντέχουμε αυτή την περιπέτεια. Σωστό. Θα είναι εις βάρος της κατάστασης. Σωστό. Ερωτώ και εγκαλώ Πασό και Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν το κάνετε τόσα χρόνια για λόγους πελτιακούς. Αυτό μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Έτσι είναι. Τώρα όμως εκεί που είμαστε, δηλαδή όταν έχεις κάποιον σε κόμμα, δεν του λες τρέξε σε παρακαλώ μαραθώνιο, θα σου πεθάνει. Αυτό πάει να κάνει τώρα η κυβέρνηση. Και βεβαίως αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια δεύτερη σκέψη. Τι να κάνω, τι να προτείνω, πού να πάω.